Η 1η Ιανουαρίου ως ξεκίνημα της νέας χρονιάς επικράτησαν οι γιορτάζεται στη Ρώμη από το 48 π.Χ. την εποχή του Ιούλιου Κέσσαρα και πήρε πολλά στοιχεία από τη ρωμαϊκή γιορτή Σατουρνάλια. Επρόκειτο για σημαντική γιορτή των Ρωμαίων, η οποία τα ταύτισε με τα αρχαία Κρόνια και εκτός από τις τυπικές θυσίες περιλάμβανε δημόσια αργία καθώς και διάφορα έθιμα, ανταλλαγή μικρών δώρων ή υπαίθριες αγορές. Αυτή την περίοδο επιτρέπονταν και τα τυχερά παιχνίδια ακόμα και για τους δούλους. Με την επίδραση της Ορθόδοξης Θρησκείας, η πρωτοχρονιά έμεινε ως σήμερα σαν λαϊκή γιορτή. Στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι κάτοικοι, η πλειονότητα των οποίων έχει τις ρίζες στον Πότο και τη Μικρά Ασία, ακόμα και σήμερα διατηρούν ζωντανά τα ήθη και τις παραδόσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πολιτιστική παράδοση της Ράμας με την πλούσια λογογραφία, τα ήθη και τα έθιμα, τις γιορτές και τα διονυσιακά δρόμενα που πραγματοποιούνται όλες τις εποχές του χρόνου. Η Μωμόγερη, ένα είδος λαϊκού παραδοσιακού θεάτρου, αναβιώνει στους Ιταγρούς και τα Πλατανιά, χωριά όπου υπάρχουν πρόσφυγες από τον Πόντο. Η ονομασία Μωμόγερη προέρχεται από τις λέξεις μήμος και γέρος, από τις μιμητικές κινήσεις που κάνουν οι πρωταγωνιστές με μορφή γεροντικών προσώπων. Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται όλο το 12ήμερο. Στον ακριτικό Εύρο κυρίαρχο είναι το έθιμο της Καμήλας. Οι ρίζες του χάνονται στο βάθος του χρόνου. Η προέλευσή του είναι από την Ανατολική Θράκη, από όπου μεταφέρθηκε στην αντίπερα όχθη με την εγκατάσταση των προσφύγων πλέον στο ελληνικό έδαφος. Σύμφωνα με μια εκδοχή, το έθιμο έχει σχέση με τον ερχομό του Άι Βασίλη που τα χρόνια τα παλιά ταξίδευε πάνω σε καμήλα, πηγαίνοντας να βοηθήσει όσους είχαν ανάγκη, και αυτό συνδέεται και με τη γιορτή του Μεγάλου Βασίλειου που ακολουθεί την 1η του νέου χρόνου. Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι συμβολίζει την προσκύνηση των τριών μάγων στον Χριστό και πάλι ταξίδευαν με καμήλες για να φέρουν τα δώρα, δηλαδή χρυσό ως βασιλιά, λιβάνι ως στενό και σμύρνα ως αυτόν που θα θυσιαζόταν για χάρη των ανθρώπων. Η τρίτη εκδοχή είναι ότι η περιφορά της καμήλας ατηρίζει τον φόρο εισπράκτορα, ο οποίος στην εποχή της τουρκοκρατίας μάζευε το φόρο για τον Σουλτάνο, γυρίζοντας από τόπο σε τόπο πάνω σε καμήλα. Τέλος, στα άδειρα της Ξάνθης, στην παραμονή της πρωτοχρονιάς, ορισμένες οικογένειες δεν ζυμώνουν βασιλόπιτα, αλλά ανοίγουν φύλλο και παρασκευάζουν μια πίτα με πράσο, κιμά και μπαχαρικό κύμινο. Μέσα στην προσώπιτα βάζουν το φλουρί. Η πίτα ψήνεται σε παραδοσιακό ταψί, το σινί, και τα παλιότερα χρόνια σερβιριζόταν πάνω σε χαμηλό ξύλινο τραπέζι, το σορβά.